Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ. Εδώ είμαι στην κουζίνα, όπως βλέπετε. Και να ανοίξω και το φως και ετοιμάζω γίγαντες. Για να γίνουμε πιο γίγαντες, τους έχω πάρει στο νερό από εχθές. Τώρα θα τους σκεφάσω γιατί ήδη πήραν μία βράση. Οπότε θα τα και θέλω να σας δείξω έξω τι γίνεται από τη γη. Πάμε να δούμε. Γιατί έχω να ρίξω νερό σήμερα. Τη μεριά που είναι και το barbecue, κοιτάξτε τι γίνεται κάτω. Κοιτάξτε εδώ. Όλο αυτό είναι γύρι. Για πάνω, δεν το συζητώ, πάνω εάν έχεις αλλεργία, όπως εμένα ο Κώστας που ας πούμε κάθε άνοιξη τον πιάνει αλλεργία, είμαστε το χειρότερο σπίτι. Την αλλεργία. Τραβάμε όλη τη γύρη πάνω μας. Οπότε θέλω να βγω, να ρίξω λίγο νερά, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω. Εμένα ο Κώστας μου είπε, μην τα κάνεις, μην κουράζεσαι, αλλά εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω, παιδιά. Μου είναι αδιανόητο. Δεν μπορώ. Βγήκα για λίγο έξω και τρελάθηκα. Με τις ομελέτες και τα λουκάνικα και όλα. Πιο λίγο νερό, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό, Σήμερα θα κόψω και το λάχανο, θα το βάλω στη σακουλίτσα και ψυγείο για να παίρνει και ο Κώστας μαζί στη δουλειά, αν θέλει σαλάτα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε τους γίγαντες. Συνεχίζει και βλέπει Pokémon. Επίσης σε λίγο θα κάτσουμε να παίξουμε. Έτσι, χθες. Είναι και αυτά για κατασκευές, αλλά για χειροτεχνία, αλλά κάτι θα βρούμε να τα κάνουμε. Ίσως κάνουμε τουβλάκια πάνω, πύργους. Πάμε να βάλουμε φαγητό να φάμε. Οι γίγαντές μας είναι έτοιμοι. Τώρα κάθισα για λίγο στον υπολογιστή να βρω κάτι παπούτσια στον άντρα μου που χρειάζεται οπωσδήποτε παπούτσια αθλητικά. Έλα με χαζούλη. Ωραία, μωρό μου! Και... Ξέρεις ότι θα γίνεις γίγαντας. Μου κόβεις το τυράκι μου, μα. Για φάτο γίγαντα. Πω, κοίτα άλλο. Πάμε να σου βάλω δικό σου πιάτο, αγάπη μου. Εγώ, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα. Η κατάστασή μας στο σπίτι είναι αυτή, είναι τραγική, αλλά παιδιά θα τα αφήσω έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, θα φτιάξω. Η κατάστασή μας στο σπίτι είναι αυτή, είναι τραγική, αλλά παιδιά θα τα αφήσω έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, θα φτιάξω. Και θα τα φτιάξω πάνω, θα ξεχαλάσουν. Οπότε θα περιμένω να πάω να κάνουν μπάνιο το βράδυ, που κάνουν μπάνιο, να αλλάξουν τις πιτζάμες τους, οι οποίες τις φοράνε μία μέρα την επόμενη είναι άχρηστες για πλύσιμο και μετά θα φτιάξω. Δεν γίνεται. Πού είστε?
Και ο Αλαντίν παίζει στην τηλεόραση. Είναι μέσα και τον τσουρέκι τώρα. Αυτά τα άσπρα που έχει ρίξει εδώ κάτω τι είναι? Καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ορίσατε σε μια καινούργια ημέρα, είναι Πέμπτη. Χθες από την κούραση τα παράτησα έτσι όπως ήταν όλα και το μπούμπι μέσα σε αυτό και περάσαμε στην Πέμπτη. Ετοιμάζω το γάλα του Μπάμπη για να το πάω μέσα για να ξεκινήσει το μάθημά του. Και τα λέμε στη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στην παρέα μας. Φτάσαμε στο υπόγειο, είμαστε στο υπόγειο, είμαστε στον αγαπημένο μου χώρο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Πάμε να δούμε τι έγινε με το στεγνοτήριο. Να, εντάξει παιδιά, θα σας πω κάτι. Υπέροχα. Εδώ για να πάρει λίγο αέρα και πάμε να βάλουμε τα επόμενα ρούχα που έχω. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Τα ρούχα είναι αυτά, εδώ που θέλω να μπουν στεγνοτήριο. Θέλω να ανοίξω τα άλλα δύο πλυντήρια εκεί πέρα. Ωραία, εδώ έχω άλλα ρούχα, εδώ είναι άλλα ρούχα και ακριβώς εκεί είναι ένα πάπλωμα. Πάμε να βάλουμε... Θα δείξω ότι εδώ πέρα στο στεγνοτήριο έχει αυτό εδώ, το οποίο στο πρόγραμμα που το βάζω βγάζει από τρίχες, από ό,τι έχει από σκόνες, τα ρούχα πάνω. Εδώ είναι ο κάδος του, ο οποίος ουσιαστικά μαζεύει το νερό. Αυτό συνδέεται και όλες μπορούμε το νερό να βγαίνει έξω, απλά εμείς δεν το έχουμε συνδέσει ακόμα. Μισό. Λοιπόν, βλέπετε τι βγάζει όλο το χνούδι και εδώ μέσα, το οποίο εγώ το κάνω έτσι και το βγάζω. Επίσης αφαιρώ το κάδο. Κάτι άλλο που ήθελα να σας δείξω, θα σας φέρω λίγο πιο κοντά. Επίσης για το πλυντήριο, για το στεγνοτήριο, τι κάνω. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα εδώ κάτω χαμηλά. Μισό λεπτό. Εδώ κάτω χαμηλά. Αυτό βγαίνει. Και βλέπετε τι έχει. Έχει ένα φίλτρο, το οποίο εγώ το αφαιρώ τώρα. Ωραία. Και εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας, εδώ μέσα, βλέπετε, μαζεύει επίσης χνούδι. Βάζω ξανά το φίλτρο μου. Είναι η διαδικασία που εγώ κάνω, δεν κάνω κάτι άλλο. Πάλι που με έχουν ερωτήσει, είναι αν πας στο στεγνοτήριο, τα ρούχα βγαίνουν εύκολα, βγαίνουν πάρα πολύ τσαλαθωμένα. Πάλι που με έχουν ερωτήσει ότι μερικά δεν χρειάζεται καν σφαίρωμα. Δηλαδή, κοιτάξτε οι πετσέτες εδώ πώς βγαίνουν. Δηλαδή, τις διπλώνεις, καλά, εγώ τις σιδερώνω τις πετσέτες. Αλλά θα σας δείξω και κάτι άλλο, έτσι για να... Να καταλάβετε, ας πούμε, πώς βγαίνουνε. Κοιτάξτε τώρα αυτή την πιτζάμα του Δημήτρη, πώς βγαίνει. Δηλαδή δεν τα τσαλακώνει, δεν τα... και είναι μαλακά τα ρούχα, συνδερώνονται πάρα πολύ εύκολα τα ρούχα. Θα φαίνεται ακόμα καλύτερα η φόρμα, δηλαδή το... πόσο είναι το τσαλακώμα που του κάνει. Αυτό είναι το τσαλακώμα. Λοιπόν, δείτε εδώ τώρα κάτι άλλο, την μπλούζα του Κώστα που είναι φούντερ. Πώς το... Ποιο είναι το τσαλάκωμα που τους κάνει στο στέγνομα? Είναι αυτό. Είναι αυτό το τσαλάκωμα, αν μπορείτε να δείτε. Αυτό, τίποτα.
Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα τη μαξιλαροθήκη αυτή τη συγκεκριμένη, γιατί είναι η πιο πολύ τσαλακωμένη. Ορίστε! Ναι. Θα σας τη δείξω, μόνο και μόνο για να σας τη δείξω μετά στο σιδέρωμα πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί με καλεί το παιδί μου. Δεν μου άρεσε καθόλου. Κάπου εδώ μου έχει ένα τέτοιο που κάθεσε λίγο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας κλείσω το βίντεο. Θα πέσω, θα σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αν είδατε και το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας κρατάω πολύ καλή παρέα και κάπως λίγο έτσι να φεύγει το μυαλό μας, γιατί γι' αυτό γίνονται όλα. Περιμένω τα σχόλιά σας ακριβώς κάτω το βίντεο να τα πούμε. Φιλάκια πολλά, την αγάπη μου, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μην ξεχάσετε ένα like και βέβαια subscribe στο κανάλι, να μεγαλώσει η παρέα μας, θα με χαροποιήσει πάρα πολύ. Και αυτά από μένα, τα λέμε λοιπόν σε επόμενο βιντεάκι. Bye!